Όλες οι δομές των κακουργηματικών υποκλοπών επικοινωνιών ΑΕΠ και Predator λειτουργούν ανενόχλητες, ενώ δεν έχει διεξαχθεί καμία στοιχειώδης προκαταρκτική έρευνα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη όχι μόνο τους έχει αφήσει να καλύψουν τα ίχνη τους, αλλά δεν τους έχει καν ενοχλήσει. Υπάρχει απόδειξη ότι έχει γίνει το κακούργημα των υποκλοπών, όλοι καλύπτονται πίσω από ένα απόρριτο και κανείς δεν έχει κινηθεί από τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθεστώς και όχι δημοκρατική κυβέρνηση. Ένα καθεστώς το οποίο ελέγχει τη δικαιοσύνη άμεσα. Επίσης, ο Παναγιώτης Κοντολέων εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος, εκτός του ότι έχει διαπράξει κακούργημα, έχει πει και ψέματα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στην πρώτη του κατάθεση. Να πούμε ότι η περιβόητη εταιρεία Εντελέξα στο μεταξύ αξιοποίησε τον πολύτιμο χρόνο που της έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και της δόθηκε η δυνατότητα να καλύψει τα ίχνη της και να εξασφαλίσει την παραμονή της στη χώρα μας. Η εταιρεία μάλιστα επήλθε σε συμφωνία πριν από περίπου ένα μήνα με την κυβέρνηση για να παραμείνει στην Ελλάδα. Μόλις αποκαλύφθηκε τον περασμένο Απρίλιο η παράνομη παρακολούθηση Κουκάκη, Έλληνες και ξένοι εργαζόμενοι της Ιντελέξα άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως και δεν πήγαιναν στα γραφεία της εταιρείας. Μετά το ρεπορτάζ των Reporters United για την νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του Θανάση Κουκάκη από την ΑΕΠ, οι υπάλληλοι της Ιντελέξα έλαβαν εντολή να απομακρύνουν τους δύο σερβερς από τα υπόγεια της εταιρείας. Στα μέσα Απριλίου η εταιρεία προσέλαβε έναν υψηλόβαθμο μηχανικό λογισμικού και λίγες μέρες αργότερα έναν προγραμματιστή και άλλα δύο άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό. Στα τέλη Ιουνίου η Ιντελέξα προσλαμβάνει ακόμη δύο άτομα Ισραηλινής καταγωγής, ενώ ξεκίνησαν έρευνες για το εάν υπάρχει πηγή εντός της εταιρείας που διαρρέει πληροφορίες. Με λίγα λόγια, ακόμη και αν κάποτε θελήσουν κάποιοι να ελέγξουν, δεν θα βρουν τίποτα.